Με την πρόθεση να ενώσει τη φωνή της με τον αγροτικό κόσμο και να σταθεί δίπλα του στη διεκδίκηση των αιτημάτων του, η πρόεδρος του Κινάλ βρέθηκε χθες στη Μεσαρά, πραγματοποιώντας επαφές με τοπικούς, παραγωγικούς και αγροτικούς φορείς. Άκουσε με προσοχή το σκηνικό που τις περιέγραψαν και εξαπέλυσε βολές κατά της Νέας Δημοκρατίας για ανεπαρκή και καθυστερημένα μέτρα, με αποτέλεσμα η κοινωνία και μαζί και οι αγρότες να μένουν αβοήθητοι στην οικονομική δίνη της πανδημίας. Ο αγροτικός κόσμος δυστυχώς είναι για τη Νέα Δημοκρατία ο φτωχός συγγενής. Κανένα από τα ανεπαρκή και καθυστερημένα μέτρα που έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα η κυβέρνηση δεν αφορά στοχευμένα μια ομάδα παραγωγών έτσι ώστε να τη στηρίξει. Μεγάλη πληγή έχει να κάνει με την εστίαση και με τον τουρισμό, που πάρα πολλά αγροτικά προϊόντα διοχετευόταν μέσα και στην εστίαση αλλά μέσα και στον τουρισμό. Η αγροτική παραγωγή, οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι, σήμερα βλέπουν το αδιέξοδο να έρχεται. Από τη Μεσαρά, η Φόφη Γεννηματά παρουσίασε τα βασικά ζητήματα της αγροτικής πολιτικής του Κινάλ, τονίζοντας πως το νέο παραγωγικό μοντέλο του τόπου είναι επιβεβλημένο να στηριχθεί στον πρωτογενή τομέα. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τον αγροτικό κόσμο, να δυναμώσουμε τις διεκδικήσεις τους. Οι προτάσεις του κινήματος αλλαγής παραμένουν στο τραπέζι και δίνουν λύσεις, έτσι ώστε λοιπόν μαζί από κοινού χέρι-χέρι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε άμεσα πολιτικές που θα κρατήσουν την ελληνική παραγωγή όρθια. Ένας πρωτογενής τομέας που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί πάρα πολύ, είτε από τις θεομηνίες, είτε με τον κορονοϊό, με την οικονομική κρίση. Να ζητήσουμε όχι μόνο από την κυρία Γεννηματά αλλά γενικά από το Κοινοβούλιο να στηρίξει τον αγροτικό τομέα, καθώς ο αγρότης πλήττεται και πλήττεται μαζικά. Οι εκπρόσωποι των αγροτών χτύπησαν ένα ηχηρό καμπανάκι για το κρασί, υπογραμμίζοντας πως έχει πληγείς φόδρα από την πανδημία του κορονοϊού, με τεράστιες ποσότητες να παραμένουν αδιάθετες. Το νούμερο ένα πρόβλημα έχει να κάνει με τον ίνο. Χιλιάδες ποσότητες ίνου σε όλη την ελληνική επικράτεια, πάνω από 35.000 ποσότητες κρασιού υπάρχουν αποθηκευμένες στα ιδιωτικά και στα συνεταιριστικά ηνοπία. Η περιοχή της Μεσαράς βασίζεται κατά πολύ στον εμπλουτισμό του φράγματος του πλατή ποταμού με το φράγμα Φανερωμένης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο να προχωρήσει για να μπορούμε να έχουμε φτηνό νερό, να έχουμε ποσότητα νερού για να μπορέσει η παραγωγή να συνεχίσει να λειτουργεί και να βοηθάει την οικονομία του τόπου μας. Με δεμένα χέρια, έλλειψη κυβερνητικών χρηματοδοτήσεων εμφανίστηκε στη συνάντηση με την πρόεδρο του Κινάλ, ο δήμαρχος της Φεστού, κ. Νικολιδάκης, τονίζοντας πως οι αρμοδιότητες αυξάνονται, αλλά όχι και οι πόροι.